Γεια σου και σε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχοντας το διαχωριστικό του ως και του σαν, φαντάζομαι ότι η πρόσκληση σε μένα κρίθηκε να απευθυνθεί, διότι λειτουργώ μάλλον σαν ένα από τα στελέχη του call center του ΕΦΚΑ. Μην την πω αυτό, δεν το συζητώ. Να συζητήσω με τον Υπουργό ΕΦΚΑ. Υπουργός Εργασίας, ναι, αλλά είναι ο Υπουργός ΕΦΚΑ. Έχω πει πολλές φορές και το έχω πει και στον ίδιο ότι σε αυτό το βαθύ κράτος των 97 δις, για να αντιμετωπίσεις τέτοιες καταστάσεις πρέπει να πάρεις τον φάκελο ο ίδιος και να τον παίρνεις. Αλλιώς δεν γίνεται και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε εδώ. Φαντάζομαι με έχουν πιάσει την είσοδο μέχρι εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ήδη μέσα στο ακροατήριο και ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν είμαι ο κατάλληλος και αρμόδιος να προωθήσω τέτοια ζητήματα. Από αυτό θέλω να ξεκινήσω. Εάν κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας, αξιολογήθηκε η δουλειά και αξιολογείται του call center στο ΕΦΚΑ. Εξακολουθούν και έρχονται μηνύματα σε μένα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, οπότε τα στέλνω στον κύριο Σιγάλα και σε εσάς. Υπάρχει ένας καλός άνθρωπος, ο κύριος Νίκος Σιγάλας, άμεσος συνεργάτης του κυρίου Χατζηδάκη, ο οποίος και παραλαμβάνει όλο αυτό το πακέτο. Αλλά έρχονται ακόμη. Γιατί? Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Προσάρτη, που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Φιλιππίδη. Και βεβαίως να ευχαριστήσω τον Παύλο Μαρινάκη, τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, που είχε την ιδέα να γίνει η απευθυνία συνάντηση. Η οποία, όπως βλέπετε, είναι διαφορετική. Δεν είναι η κλασική κομματική συνάντηση όπου ο καθένας βγαίνει και λέει το λόγο του, χειροκροτείται και τελειώνει η εκδήλωση. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια συζήτηση ενώπιον σας, έτσι ώστε να έρθουν στην επιφάνεια και περισσότερα ζητήματα από αυτά που πράγματι απασχολούν το κοινό. Και να ξέρετε, εμείς είμαστε ένα λαϊκό κοινωνικό υπουργείο. 6,5 εκατομμύρια Έλληνες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν σχέση με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Θέλουμε λοιπόν, όντως, όπως γράφει εδώ πίσω, να κάνουμε μια κοινωνική πολιτική με αποτέλεσμα. Και αυτό είναι που κάνει όλη η ομάδα του Υπουργείου Εργασίας και τόσο ο Υφυπουργός, ο Πάνος Τσακλόγλου, οι δύο υφυπουργοί κυρίες που, με τις οποίες συνεργαζόμαστε κάθε μέρα, η Δόμνα Μιχαηλίδου και η Μαρία Σερεγγέλα, η ομάδα των γενικών μας γραμματέων, οι γυναίκες τις οποίες αναφέρθηκε προηγουμένως η Δόμνα, η διοίκηση του ΕΦΚΑ, η διοίκηση του ΟΠΕΚΑ, η διοίκηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Και σε αυτό το Υπουργείο που έχεις να κάνεις με εργαζομένους, με συνταξιούχους, με ανέργους, με αναπήρους, με φτωχούς, εδώ είναι που φαίνεται και εντονότερα το αποτέλεσμα της πολιτικής. Και γι' αυτό, παρότι είναι πολύ δύσκολο Υπουργείο και έχει κάθε μέρα άλλη φόρα να ανέβεις, είναι και ένα Υπουργείο που σου δίνει, πιστέψτε με, έχω περάσει από 3-4 άλλα, τη μεγαλύτερη ικανοποίηση. Γιατί δεν έχεις να κάνεις
με επενδυτές ή με δημάρχους. Δεν έχω τίποτα ούτε με τους επενδυτές ούτε με τους δημάρχους. Έχεις να κάνεις με ανθρώπους που έχουν ανάγκη και που πολλές φορές είναι σε απόγνωση. Και ορισμένες φορές είναι σε απόγνωση, διότι η ελληνική δημόσια διοίκηση, παρά τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στο ψηφιακό επίπεδο, παραμένει ακόμα μια εξόχως προβληματική διοίκηση. Όταν πήγα στο Υπουργείο, για να έρθω και στον πυρήνα του ερωτήματός σας, είχαμε 12, 13 διαφορετικά τηλεφωνικά κέντρα. Το ίδιο Υπουργείο, 13 διαφορετικά τηλεφωνικά κέντρα, εκ των οποίων τα περισσότερα δεν ήταν επαγγελματικά οργανωμένα. Ήταν καλές και φιλότιμες προσπάθειες που δεν κατέληγαν πουθενά. Εμείς λοιπόν με το 1555 που λέτε, συνεργαστήκαμε με τα μεγαλύτερα τηλεφωνικά κέντρα της χώρας. Δεν αφήσαμε κανένα απ' έξω. Ήρθαν όλοι. Μοιράσαμε τους επιμέρους οργανισμούς μεταξύ τους. Εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται σε όλους τους οργανισμούς του Υπουργείου τα συστήματα που εφαρμόζουν και οι τράπεζες, οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις όταν θέλουν να απευθυνθούν στους πελάτες τους ή αντιστρόφους. Και γι' αυτό έχουμε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν παράπονα, είτε γιατί δεν τους άρεσε η απάντηση που τους δώσανε. Θα αυξηθεί η σύνταξή μου, όχι δεν θα αυξηθεί. Και παίρνουν σας τηλέφωνο γιατί δεν θα αυξάνεται η σύνταξή μου. Είτε γιατί, εντάξει, κάτι μπορεί να συμβαίνει στην κοινωνία. Επομένως, να είναι σε αυτό που είδα, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά είναι συνήθειά μου, τόσο λόγο. Να υπάρχει, είναι σε αυτές τις 9.500 δύσκολες περιπτώσεις που μπορεί να είναι και εκεί. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως, επειδή μέχρι πριν από ένα μήνα δώσαμε και τα επίσημα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι τον Οκτώβριο του 2022 είχαμε 3.500.000 απαντημένες κλήσεις. Αυτή είναι η τάξη μεγέθους. Προσέξτε, ακόμα το μισό. Το 83% των κλήσεων απαντάται αμέσως. Το υπόλοιπο 15% απαντάται μέσα σε λίγες μέρες και θα είστε μάρτυρες κάποιοι από εσάς, δεν γίνεται, που σας είπαν περιμένετε, δεν ξέρουμε να σας απαντήσουμε και μετά από 2 μέρες, 5 μέρες, 10 μέρες σας πήρε μια κυρία, ένας κύριος και σας λέει, σας τηλεφωνώ από το 1555, η απάντηση είναι αυτή. Αυτό δεν έχει προηγούμενο στην ελληνική δημόσια διοίκηση και γι' αυτό ο Κυριάκος Κερακάκης έχει πει ότι αυτό το μοντέλο, το 1555, θέλει να το εφαρμόσει οριζόντια σε όλο το δημόσιο ως μοντέλο εξυπηρέτησης από πλευράς τηλεφώνου. Υπάρχει και ένα 2% το οποίο ακόμα δεν έχει απαντηθεί, είναι σε ένα τριτοβάθμιο επίπεδο, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν απάντηση. Κοιτάξτε κυρίες και κύριοι, δουλεύουν αυτή την ώρα γύρω στους 600-700 ανθρώπους από τον ιδιωτικό τομέα και 1.000 άνθρωποι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από το Υπουργείο και τους οργανισμούς για την εξυπηρέτηση. Και έχουμε ανέβει επίπεδο. Βεβαίως, υπάρχουν άνθρωποι, το είπατε. Λέτε, έχουμε 9.000 συντάξεις που ακόμα περιμένουν από το 2021. Νομίζω έχουμε κατέβει στις 5.500-6.000 τώρα. Έχει κατέβει ακόμα παραπάνω το νούμερο. Αλλά πού ήμασταν? Πού ήμασταν? Είδατε τα νούμερα. 1.059.000 προσθέτω εγώ διαφορετικές ασφαλιστικές εκκρεμότητες. 150-160.000 ήταν η εκκρεμή συντάξεις. Και έγινε αυτή η συστηματική προσπάθεια που οδήγησε εδώ που οδήγησε. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που, κοιτάξτε, επειδή τα βλέπω, το γραφείο μου είναι ένα μήνυ τηλεφωνικό κέντρο, θα γίνω λίγο δυσάρεστος, αλλά λέτε ότι οι πολιτικοί πρέπει να λένε την αλήθεια. Δεν έχουν όλοι δίκιο, σήμερα. Γιατί πολλές φορές και από ορισμένα μέσα ενημέρωσης, και τα ξέρετε τι εννοώ, υπάρχει μια αγιοποίηση όλων όσων παίρνουν τηλέφωνα και λένε έχω αίτημα κτλ. Επειδή εμείς τα ψάχνουμε, ορισμένοι έχουν δίκιο βεβαίως. Ορισμένοι άλλοι χρωστάνε πάνω από το όριο. Άλλοι δεν έχουν θεμελιώσει τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο. Άλλοι δεν έχουν κατανοήσει το θέμα που τους αφορά. Σας είπα, μιλάμε για 6,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω χωρίς κανένα τόνο υπερβολής, μπορούμε να πούμε ότι
τόσο στο επίπεδο της εξυπηρέτησης, όσο και στο επίπεδο της απονομής των συντάξεων, η κατάσταση μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είναι από τη νύχτα περάσαμε στη μέρα. Πολύ ωραία. Να διευκρινίσω εδώ ότι σε ό,τι αφορά στη δική μου ματιά, στο δικό μου επάγγελμα, διαφωνώ πλήρως με εκείνο τον τύπο της δημοσιογραφίας. Ασκείται, εννοείται, αλλά προσωπικά μετά από μια διαδρομή κάποιων δεκαετιών, διαφωνώ πλήρως στη δημοσιογραφία εκείνη που υποτίθεται ότι υποκαθιστά το κράτος. Το κράτος έχει τις υπηρεσίες του και αυτές οι υπηρεσίες οφείλονται να προσφέρονται. Η δημοσιογραφία κάνει άλλη δουλειά. Για να τα ξεκαθαρίζω αυτό σε ό,τι αφορά και στην δική μου ταπεινή θέση. Όπως επίσης, όλη αυτή η συζήτηση γίνεται και για να αποτρέπεται επίσης το να προσελκύουν διάφορες σιρήνες, γιατί οι σιρήνες υπάρχουν, κυκλοφορούν και δεν θα πάψουν και ποτέ. Είναι μέσα και στη φύση της κοινωνίας μας και της δραστηριότητας του ανθρώπου. Διάφορες σιρήνες να λένε, να προσελκύουν και να λένε, έλα, εγώ θα ασχολήσω εγώ αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν το βασικό πράγμα και αυτό. Εμένα τουλάχιστον σε ό,τι αυτό το έδειξε ο κύριος Υπουργός με καλύπτει, η ειλικρίνεια. Αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να το κτίσει η πολιτική τάξη για να μπορέσουν οι επόμενες γενναίες να οικοδομήσουν μια κοινωνία η οποία θα είναι μια κοινωνία στο βαθμό που θα μπορούμε μιας κανονικότητας. Λοιπόν, άρα οι εκκρεμείς υποθέσεις τώρα σε ό,τι αφορά στην τακτοποίηση, επίλυση τέτοιων ζητημάτων. Πόσες είναι, κύριε Υπουργέ? Θα σας πω. Έχουν κλείσει πλήρως το 16, το 17, το 18, το 19 και το 20. Πλήρως. Αυτοί που σας παίρνουν και σας λένε, κύριε Πρωτοσάλτε, δεν μου έχουν βγάλει τη σύνταξή μου, επειδή τα έχουμε ελέγξει, σε αυτές τις χρονιές, είτε χρωστάνε πάνω από το όριο, είτε δεν θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξη, είτε είναι σε κάποια δικαστική περιπλοκή, είτε δεν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση. Μπα, δεν το φαντάζομαι, γιατί εκείνα τα χρόνια υπάρχουν ιατρικές γνωματεύσεις. Εν πάση περιπτώσει, έχει κλείσει πλήρως αυτό το θέμα. Και από το 2021 έχουν κλείσει όλες οι υποθέσεις πλην 5.500. Αν κάνετε την αναγωγή, αυτό είναι ένα ποσοστό περίπου 2% ούτε. Τώρα, στο 2022, και αυτό θέλω να σημειώσω, από τις αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί το 2022 φέτος, έχουν βγει συντάξεις στο 85% των περιπτώσεων. Αυτό θεωρώ το μεγαλύτερο επίτευγμα. Όπως θεωρώ μεγαλύτερο επίτευγμα το ότι φτάσαμε πια, ενώ η Γερμανία, δεν παίρνω άλλο κράτος, ενώ η Γερμανία βγάζει συντάξεις μεσοσταθμικά με βάση επίσημα στοιχεία που παρουσιάσαμε, μία αμφισβητούμε. Βγάζει συντάξεις κατά μέσο όρο σε 74 μέρες, εμείς οι ανάλγητοι και νεοφιλελεύθεροι βγάζουμε συντάξεις σε 60 μέρες. Και αυτό δεν μπορεί πια να μην αμφισβητήσει. Αναφέρεστε σε ασφαλισμένους σε ένα ταμείο ή υπάρχουν και τα άλλα τα παράλληλα ταμεία, μάλλον τα διπλά τριπλά ταμεία? Αναφέρομαι σε όλα τα ταμεία και στις διαδοχικές συντάξεις και στις συντάξεις κυρίας και στις συντάξεις αναπηρίας, σε όλα αυτά αναφέρω. Τώρα, γίνονται συζητήσεις άλλες. Παραδείγματος χάρη, ήμουν στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα. Βγαίνει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, λέει έχετε 55.000 εφάπαξ. Βγαίνει κοινοβουλευτική, η συγκήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε 55.000 εκκρεμή εφάπαξ. Ήρθε η ώρα να μιλήσω και ήθελα να τσεκάρω τα στοιχεία. Πήρα τον διοικητή του ΕΦΚΑ, τον εκπρόσωπο του ΕΦΚΑ, συνδρήθηκαν μεταξύ τους και μου λένε τα εκκρεμή εφάπαξ που όλοι αυτοί, ο ένας μετά τον άλλον, έλεγε ότι είναι 55.000, ήταν, κυρίες και κύριοι που μας ακούτε αυτή την ώρα, 9.132. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Ή βγαίνουν διάφοροι άλλοι τηλεαναλυτές, ξέρετε αυτοί που είναι στις πρωινές εκπομπές. Ναι. Λοιπόν, οι οποίοι λένε, οι παράλληλες συντάξεις είναι 60.000, δύο ένας. Είναι 80.000. Τι είναι οι παράλληλες συντάξεις? Παίρνεις τη σύνταξή σου. Αλλά είσαι δικηγόρος, ας πούμε, βιάζουν σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Ο λαϊκισμός και οι συνήθειες, κύριε Υπουργέ, τα ξέρετε πάρα πολύ καλύτερα από μένα, τακτοποιούνται μόνο με τη διαρκή και συνεχή ενημέρωση.
έχετε στελέχη στις υπηρεσίες ενημέρωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα βγάζετε αυτές τις πολύ ωραίες κάρτες σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε εμάς, έτσι ώστε να υποχρεωθούν και οι υπόλοιποι παίκτες της πολιτικής σκηνής να συμβαδίζουν, συγγνώμη που θα το πω, ξέρω ότι είναι ένας κακός πλεονασμός, με την πραγματική πραγματικότητα και όχι με τη φαντασιακή πραγματικότητα ή με την κομματική πραγματικότητα που κάθε χώρος θέλει να λανσάρει. Δεν έχουμε άλλο τρόπο αντιμετώπιση, δεν υπάρχει. Όχι, αντίμετρο δεν υπάρχει. Και γι' αυτό βλέπετε, έχουμε και όλα αυτά τα βίντεο και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Και οι καρτούλες μέσα, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο νόμος Κατρούγκαλου θα καταργηθεί. Ο νόμος Κατρούγκαλου έχει ήδη τροποποιηθεί ουσιοδός και όσο επέτρεπαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας από το λεγόμενο νόμο Βρούτσι. Προτού πάω εγώ στο Υπουργείο, τι μας λες τώρα, θα σας πω. Παραδείγματος χάρη, το ξέρουν και πάλι εδώ στην αίθουσα θα είναι κάποιοι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες. Αυτοί που είχαν ασφαλιστικό βίο πάνω από 30 χρόνια. Τους είχε τσεκουρώσει ο νόμος Κατρούγκαλου. Εμείς σε αυτούς τους ανθρώπους, αμέσως με τον νόμο Βρούτσι, δώσαμε αυξήσεις οι οποίες έχουν φτάσει μέχρι και το 8%. Άλλη παρέμβαση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι κτλ. Θυμάστε το κίνημα της γραβάτας. Εμείς με τον ίδιο νόμο κατεβάσαμε και κατεβάσαμε δραστικά τις εισφορές τους. Και τώρα ορισμένοι από αυτούς διαμαρτύρονται, ήταν εκεί, τους πήγαμε εκεί και τώρα διαμαρτύρονται γιατί λόγω του πληθωρισμού θα πάνε εκεί. Αλλά πάντως, αυτή είναι η κατάσταση. Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι είχαν ένα πέναλτι, μια παρακράτηση, επειδή δούλευαν σε τάξη ως το 70%. Κατεβάσαμε με τον ίδιο νόμο την παρακράτηση αυτή στο 30% κλπ. Κλπ. Θέλω να πω ότι έγιναν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δυνατοτήτων όμως του προϋπολογισμού και της οικονομίας και των διεθνών συμβάσεων που είχαν ήδη προχωρήσει με την προηγούμενη κυβέρνηση και τις Βρυξέλλες. Άρα αυτή είναι η απάντηση και επίσης απάντηση είναι ότι φέτος μετά από 12 χρόνια ξεπαγώνουν οι συντάξεις. Με το ΣΥΡΙΖΑ γινόντουσαν μόνο μειώσεις. Μόνο μειώσεις. Και με τον νόμο Κατρούγκαλου και με διαφορετικές παρεμβάσεις. Πόσες αυξήσεις θα χρειαστείτε στο μέλλον για να κατέβει αυτή η προσωπική διαφορά και να ανταμώσει τα του παρελθόντος. Κύριε Ποτοσάντε, δεν θυμάμαι μέχρι τελευταίου αριθμού, αλλά το θυμάμαι περίπου. Οι συνταξιούχοι είναι 2.640.000 περίπου. Από αυτούς 1.724.000 θα πάρουν αυξήσεις που θα είναι στη συντριπτική πλειονότητα 7,75% και άλλοι που θα είναι πολύ κοντά. Οι ελάχιστοι που δεν θα είναι 7,75% θα πάρουν, ξέρω εγώ, 7,50, 7,60 κτλ. 1.200.000 συμπολίτες μας θα πάρουν τώρα τα Χριστούγεννα το επίδομα, συνταξιούχοι εννοώ, το επίδομα των 250 ευρώ, που δεν είναι το πρώτο, είχε δοθεί και πέρσι το Πάσχα και πέρσι τα Χριστούγεννα. 931.000 συμπολίτες μας θα υποφεληθούν από αυτό που διαπραγματεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά με τις Βρυξέλλες, γιατί αντιδρούσαν, που είναι η κατάργηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Τι να κάνουν. Και θα το δουν στις τσέπες τους. Ορισμένοι θα έχουν μικρό όφελος από αυτό, 50 ευρώ, 60 ευρώ. Άλλοι όμως θα φτάσουν να έχουν και όφελος 400 ευρώ, 500 ευρώ, 600 ευρώ. Και θα δοθεί επίσης. Και αυτό κάνουμε. Κάτι που έκανε προηγουμένως η Ολλανδία, η Σουηδία, η Δανία και άλλες καθυστερημένες χώρες τις οποίες αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε. Ωραία. Πάμε τώρα στην επόμενη κλίση. Για να υπάρχουν κίνητρα να βρίσκουν δουλειά οι νέοι άνθρωποι. Γι' αυτό έχει ξεχωριστεί. Τώρα από εκεί και πέρα. Επί των ζητημάτων αυτών έχει ο κύριος Τσακλόγλου κάποιες ιδέες, αλλά δεν είμαστε σήμερα όριμοι να πούμε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, θα τις εκλογές από αυτό. Αγαπητέ μου κύριε, σας εξήγησα και έξω ότι μπορείτε σε εκλογές να κάνετε όπως όπως κύριε Μαγιά.
Εμείς το ξέρετε ότι είμαστε κόμμα υπέρ της επιχειρηματικότητας. Το δηλώνουμε παντού και χωρίς να φοβόμαστε καθόλου γι' αυτό. Αλλά προσέξτε, το ότι είμαστε το κόμμα της επιχειρηματικότητας δεν σημαίνει ότι είμαστε το κόμμα της λαμογιάς. Άλλο είναι το ένα και άλλο είναι το άλλο. Και αυτό θέλω να είναι τελείως ξεκάθαρο. Ξεκινήσαμε λοιπόν και εφαρμόζουμε ένα μέτρο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και σήμερα εφαρμόζεται ήδη για 110.000 εργαζομένους στις τράπεζες και στα σούπερ μάρκετ. Εφαρμόζεται. Και ελέγχονται οι τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ για το αν τηρούν τους κανόνες που βλέπονται στο εργατικό δίκαιο. Εδώ το ερώτημα είναι εάν στο τέλος της εργασίας, στο τέλος του 8ωρου, υποχρεώνεται, ας πούμε, το εργοδότη να πατήσει ότι τελείωσε, αλλά δουλεύει επιπλέον. Αυτό πώς ελέγχεται? Όταν φτάσει ο εργαζόμενος, χτυπάει την κάρτα και υπάρχει αμέσως μετάδοση ηλεκτρονική στα κεντρικά συστήματα του Υπουργείου Εργασίας. Το ίδιο και όταν φεύγει. Όλα αυτά καταγράφονται στο καινούριο αναβαθμισμένο Εργάνη 2 και έχουμε μια αξονική τομογραφία της αγοράς εργασίας. Βλέπουμε δηλαδή τι γίνεται σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε εργαζόμενο. Και αν μείνει παραπάνω πέραν από τον χρόνο αν που χτύπησε και εργάζεται χωρίς να δηλωθεί αυτό, αυτό μπορεί γιατί, να το εντοπίσει το σύστημα. Ας υποθέσουμε, γιατί το λένε πολλοί που δίθεν είναι πολύ ξύπνοι. Λένε, μα εμένα με βάζει και χτυπάω κάρτα αφαιρεπίν στις 3 η ώρα ότι έφυγα. Και σχολάω στις 5. Και σχολάω με τις 5. Ποια διαφορά υπάρχει με το προηγούμενο σύστημα? Με το προηγούμενο σύστημα μπορούσες να κάθεις εκεί μέχρι τις 5, να έρθει ο ελεγκτής να ελέγξει και να σας πει, κύριε Ποντοσάρτη, γιατί είστε μέχρι τις 5, γιατί εγώ ξεκινάω στις 11 το πρωί. Τρέχα να το αποδείξεις. Τώρα φαίνεται ότι πήγες στις 8, έφυγες στις 3 γιατί πάτησες κάρτα. Στις 4, οπουδήποτε, είσαι εκεί στις 5, είσαι εκεί στις 5 και σου λέει πώς βρέθηκες στις 5. Ο άλλος, το αφεντικό σου, το τρώει καμπάνα, 10.500 ευρώ και προσέξτε, λένε κάποιοι, μα και πόσο καταγγείλω εγώ το αφεντικό μου που είμαι ανίσχυρος κτλ. Δεν απαιτείται καν επώνυμη καταγγελία, ούτε βεβαίως να υπάρχει συνδικάτο. Η επιθεώρηση εργασίας ελέγχει και τις ανώνυμες καταγγελίες. Τι άλλο παραπάνω να κάνουμε? Αυτό μας πρότεινε η ΓΕΣΕ, αυτό κάναμε. Αν η ΓΕΣΕ είναι αντεργατική, που και πέρα βγάλετε τα συμπεράσματα σας. Και θα επεκταθεί τώρα. Δηλαδή, θα επεκταθεί, τώρα κάνουμε την ηλεκτρονική απογραφή παντού, γελάει η Γενική, διότι είχαμε κάποιες αναταράξεις και με τους λογιστές, που δεν προλάβαινα, αλλά θα προλάβουν, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε σε πρώτη φάση στις εταιρείες security, που νομίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη παραβατικότητα, στις ασφαλιστικές εταιρείες και κατόπιν θα πάμε στη βιομηχανία και στις ΔΕΚΟ, γιατί η ΔΕΚΟ είναι της δικής μας αρμοδιότητας, θα βάλουμε κάρτα και στις ΔΕΚΟ. Και μετά θα προχωρήσουμε στην εστίαση, στον τουρισμό, όπως τα έχουμε πει. Ναι. Επειδή ένα από τα προσφυγή θέματα της αντιπολίτευσης και εκείνης αντιπολίτευσης που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί, που λανσάρει εμπάσχετο στο μάρκετινγκ της, είναι ότι εκπροσωπεί τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα υπερασπίζεται κλπ. Είναι αυτή η επιθεώρηση εργασίας. Σε αυτούς τους ανθρώπους, στο στρατηγικό δυναμικό αυτής της υπηρεσίας, αν είναι επαρκές ένα, και αν δεύτερον μπορούν να δοθούν εργαλεία τύπου πιερακάκι για να είναι πιο αυτοματοποιημένοι έλεγχοι. Πρώτον, για να μην λανσάρετε, δυσκολείται και ένα προεκλογικό ότι όταν θα έρθουν οι άλλοι στην εξουσία, όταν θα έρθουμε εμείς στην εξουσία, όλοι οι Έλληνες θα είναι καθολικοί και δεν θα πετάει πουλί παράνομο στην Ελλάδα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εμείς κάναμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, που ήταν όργανο του Υπουργείου και του Υπουργού, το κάναμε ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Υπάρχει διοικητής που επελέγει με μια ειδική διαδικασία, με ειδικά προσόντα. Έχει βγει ο οργανισμός, ανεξαρτητοποιείται από το Υπουργείο, γιατί? Για να υπάρχουν όλα τα εχέγγυα μεροληψίας και αντικειμενικότητας στους ελέγχους και να μην θεωρείτε ότι είναι το μακρύ χέρι του Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα, που θα μπορούσαν να παρεμβαίνουν, να ευνοούν, να αδικούν κτλ. Τώρα, σε όλο αυτό το πλαίσιο πρέπει να σας πω ότι έχουμε προσλάβει 150
υπαλλήλους παραπάνω, δηλαδή σε καμιά 850 είναι, οι 150 είναι πρόσθετοι όσο καιρό είμαστε εμείς κυβέρνηση. Και ναι, χτες είχα μάλιστα συνάντηση με τον διοικητή, ο οποίος μου είπε ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι με τα tablets. Διότι έχουν προμηθευτεί οι tablets και θα γίνουν έλεγχοι. Και το θέμα στους ελέγχους βεβαίως είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί. Διότι όσο λάθος είναι να χαρίζονται σε αδικίες, άλλο τόσο λάθος είναι να κυνηγούν και συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Και είναι ευθύνη δική τους να είναι δίκαιοι στους ελέγχους. Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης. Ήταν κάποτε οργανισμός απασχόλησης εργατικού δυναμικού, έχει γίνει δημόσια υπηρεσία απασχόλησης. Δώστε μας κάποιες πληροφορίες. Είναι ικανοποιητική πρόσβαση των εργαζομένων, των υποψηφίων αναζητούντων εργασία στην αγορά εργασίας και στην τελική αποδοχή της θέσης. Θα σας πω δύο στοιχεία. Ένα έτσι, επιμέρους και ένα γενικότερο. Τη Δευτέρα, κατά σύντοση, βγάζουμε τη νέα γενιά των επιδοτούμενων προγραμμάτων εργασίας. Αυτά που λέγονται στην αργό τη δική μας ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Λοιπόν, με μέσο όρο την περίοδο 15-19 10.000 θέσεις το χρόνο, μόνο τη Δευτέρα εμείς θα βγάλουμε 68.000. Οι οποίες βεβαίως θέσεις θα συμβάλλουν περαιτέρω στη μείωση της ανεργίας και θα δώσουν νέες θετικότερες προοπτικές, ιδιαίτερα στους νέους, τις γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία και τους μακροχρόνια ανεργία. Όλες στο ιδιωτικό τομέα, όλες στο ιδιωτικό τομέα. Όλες στον ιδιωτικό τομέα, με έμφαση ορισμένες σε πιο προβληματικές περιοχές, περιοχές απολιγνητοποίησης, η Δυτική Ελλάδα που έχει μεγαλύτερη ανεργία και η Δυτική Μακεδονία. Με βασικό μισθό. Γίνει από πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Δεν είναι ακριβώς όλα. Τη Δευτέρα θα βγουν οι ανακοινώσεις. Να σας πω και ένα παράπονο που έχω και από εσάς, αλλά από τους συναδέλφους σας, από τη μεγάλη πλειονότητα των συναδέλφων σας. Να βήξει ο ΕΦΚΑ και ο Παναγιώτης Δουφεξής γίνεται πρωτοσέλιδο. Να ανέβει στον Όλυμπο ο διοικητής της ΔΥΠΑ, ο Σπύρος ο Πρωτοψάλτης, σχεδόν κανείς δεν ασχολείται. Αν δεν εξυπηρετεί τη μιζέρια, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη σας διακόπτω, αν η είδηση δεν εξυπηρετεί το σενάριο της μιζέριας, του ζόφου, του ψόφου, του Αρμαγεδόνα, της απόλυτης καταστροφής και εν τέλει της συντέλειας, δεν έχει απήχηση. Ναι. Όχι, δεν έχει απήχηση της δημοσιογραφίας που είναι έξω, όχι στην κοινωνία, για να είμαστε ξεκάθαροι. Όχι τι εκλαμβάνει, δηλαδή, δεν το αποδέχεται πρώτα απ' όλα η δημοσιογραφία αν δεν εξυπηρετείται αυτή η προοπτική. Γιατί σας το λέω, υπάρχουν συνταξιούχοι, βεβαίως. Πρέπει να τους προσέξουμε, εννοείται. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο συνταξιούχοι. Και θα ήθελα να... Υπάρχουν και άνεργοι, υπάρχουν νέοι, υπάρχουν γυναίκες, υπάρχουν ανάπηροι. Κάποιος πρέπει να προβάλλει τις θέσεις τους αυτές, το τι κάνει μάλλον συγγνώμη, η κυβερνητική πολιτική για τους, είτε θετικά είτε αρνητικά, για να μάθουν με τι άλλο οι άνθρωποι. Ακριβώς συμβαίνει. Και θα ήθελα να μάθω επίσης πώς προχωράει η κατάρτιση. Δηλαδή, ένας επαγγελματίας άνθρωπος χάνει σε κάποια στιγμή τη ζωή του και ακόμη πιο ευαίσθητη εκεί προς τη μέση ηλικία, χάνει τη θέση, το επάγγελμα, τη θέση εργασίας του. Μπορεί να αλλάξει επάγγελμα και να ξέρει αυτή η δημόσια υπηρεσία απασχόληση ότι να τον μετεκπαιδεύσει, να τον καταρτήσει σε ένα άλλο επάγγελμα έτσι ώστε να είναι αποδοτικός μετάβλητο και να βρει θέση εργασίας παρακάτω. Κάναμε μια παρέμβαση μεγάλη με τον νόμο δουλειάς ξανά σε σχέση με την κατάρτιση, διότι πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε πάρει πάρα πολλά λεφτά διαχρονικά για την κατάρτιση στην Ελλάδα και είμαστε στους πίνακες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από δεύτερη μέχρι τέταρτη από το τέλος σε όλους τους δείκτες δεξιοτήτων. Δανία του Νότου, λοιπόν, κανονικά. Λοιπόν, αυτό γιατί δεν... στη Δανία του Βορρά γίνεται κανονική. Αυτό δεν μας τιμά. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι ιδιοκτήτες των ΓΕΚ πρέπει να βγάλουν λεφτά. Εντάξει. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να μάθουν και κάτι αυτοί που εκπαιδεύονται. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει διάφορα πράγματα. Έχουμε φέρει στον νόμο αυτό μια πρόβλεψη που συνδέουμε το 30% των αμοιβών τόσο των παρόχων της κατάρτισης όσο και των καταρτιζόμενων με τα αποτελέσματα της δουλειάς τους. Δηλαδή θα περνάμε από εξετάσεις τους εργαζόμενους, το πω απλά, και τους ανέργους από εδώ και πέρα.
Έχουμε ξεκινήσει για πρώτη φορά στα ιστορικά της χώρας συνεργασία με τα πανεπιστήμια της χώρας. Τώρα, πριν από μερικές μέρες, πήγα στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στην Πανεπιστημίου Πολιτού Ζωγράφου. Ασφαλώς πήγα. Με βλέπετε, δεν έπαθα τίποτα. Λοιπόν, και εγγενιάσαμε τα μαθήματα των ανέργων και έχουμε ξεκινήσει, αυτό δεν είναι θα, έχει γίνει, έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με 4-5 κολοσσούς, γίγαντες, στον χώρο των νέων τεχνολογιών, όπως είναι η Cisco, η Amazon, η Google και η Microsoft. Yeah. Συνεργάζεται η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης με αυτούς τους κολοσσούς. Έχουμε προγράμματα που πάντα παιδιά. Και αυτό είναι που ονειρευόμαστε. Και τώρα, στο προαναγγέλλω τώρα σε αποκλειστικότητα, σε καμιά 15 μέρες θα θέσουμε πλήρως σε εφαρμογή το νόμο δουλειάς ξανά που πέρασε τον περασμένο Απρίλιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολλά πράγματα. Μεταξύ των άλλων σημαίνει ότι θεσπίζουμε, τα κάνουμε ψηφιακά όλα, θεσπίζουμε το επίδομα εργασίας για πρώτη φορά. Τι είναι το επίδομα εργασίας? Είμαι άνθρωπος. Για 4 μήνες δικαιούμαι το επίδομα για 12 μήνες. Βρίσκω δουλειά στους 4 μήνες. Προσλαμβάνομαι. Παίρνω το μισθό μου, αλλά θα παίρνω και το μισό επίδομα ανεργίας μέχρι να φτάσω στους 12 μήνες για να ενθαρρύνουμε τους ανέργους, ιδιαίτερα τους νέους, να αναζητούν ενεργά δουλειά. Αλλά κάνουμε και κάτι άλλο πιο σημαντικό. Εισάγουμε το σύστημα, το λέει ο κ. Πρωτοψάλτης, των αμοιβαίων υποχρεώσεων. Τι είναι το σύστημα των αμοιβαίων υποχρεώσεων? Έχει υποχρεώσεις η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, αλλά έχει υποχρεώσεις και ο άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό τώρα σε απλά ελληνικά? Σημαίνει ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα σου δίνουμε μια δουλειά και λες όχι, κατάλληλη για σένα. Δυο δουλειές και λες όχι. Τρεις δουλειές και λες όχι. Χαίρετε. Σταματάνε τα επιδόματα. Σταματάνε τα επιδόματα, διότι προφανώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται από τη δουλειά. Θέλω να σας πω ότι αυτό το εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η κυβέρνηση Παπάγου το 1955, η οποία δεν το εφήρμοσε. Στη συνέχεια μια παρόμοια ρύθμιση εισήχθη επί Πασόκ και δεν εφαρμόστηκε στη δεκαετία του 80. Εμείς θα το εφαρμόσουμε από 1η-1η-23. Μαζί με μια σειρά από άλλα μέτρα που είναι εξυγειαντικά για τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση και για τα επιδόματα συνολικά στην Ελλάδα. Ναι. Διότι επιδόματα χρειαζόμαστε, αλλά να τα παίρνουν αυτοί που έχουν ανάγκη. Σε μια προσπάθεια να διαψεύσετε ότι σε προεκλογική περίοδο πάβει κάθε δραστηριότητα. Όχι, θα συνεχίσουμε μέχρι την τελευταία μέρα. Ναι. Πάμε σε ένα άλλο πεδίο το οποίο ήταν εξευτελιστικό έως πρότινος για την ανθρώπινη υπόσταση. Αναφέρομαι στον έλεγχο αναπηρίας από αυτά τα περίφημα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας. Και εκεί βλέπω ότι υπάρχει μια ψηφιακή αυτοματοποίηση και μια, πώς θα το πω, μια επιστροφή στο να δεχόμαστε ότι ένας άνθρωπος που έχει μια αναπηρία σε υψηλό ποσοστό της τάξης κοντά στο 90% δεν μπορεί εκ των πραγμάτων επιστημονικά να θεραπευτεί, άρα να έρθει να κοροϊδέψει όπως συνέβαινε με κάποιες άλλες κατηγορίες. Εδώ τα επιτεύγματα, αν υπάρχουν, ποια είναι? Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, κάναμε κάτι αυτονόητο το 2021, αλλά το οποίο προφανώς δεν ήταν και τόσο αυτονόητο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Περάσαμε δηλαδή απόφαση με βάση την οποία, αν κάποιος έχει μη αναστρέψει μια ασθένεια, δηλαδή παραδείγματος χάρη κάποιος ο οποίος έχει ένα ακροτηριασμένο χέρι, ένα ακροτηριασμένο πόδι και βεβαιώνεται ότι έχει ακροτηριασμένο χέρι, πόδι, δεν θα ξαναπερνάει πάλι από εξέταση όπως δυστυχώς συνέβαινε μέχρι τότε. Αυτό πραγματικά, πάνω από αυτό μέρος, δεν ισχύει. Κάνουμε παρεμβάσεις στα ΚΕΠΑ. Θα μεταφέρουμε τα ΚΕΠΑ από την Πειραιώς στο στάδιο Ρήγης και Φιλίας, σε νέες εγκαταστάσεις, με πάρκινγκ κτλ. Στη Θεσσαλονίκη, έλεγα προηγουμένως. Για την προσβασιμότητα, φαντάζομαι, πρώτα απ' όλα. Ναι, προηγουμένως. Τώρα αυτό πάω να πω. Αυτό πάω να πω. Αυτό πάω να πω. Έλεγα προηγουμένως στη Δόμνα ότι μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι τις 13 Ιουλίου φέτος που κάναμε τα εγγένεια των καινούριων ΚΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη τα ΚΕΠΑ ήταν διάσπαρτα
Και ορισμένα από αυτά ήταν σε ορόφους, προσέξτε, τα ΚΕΠΑ, ήταν σε ορόφους χωρίς ασανσέρ. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει σε πολιτισμένη χώρα. Συνέβαινε όμως, δυστυχώς, στην Ελλάδα, όπου όλοι έχουμε πλεόνασμα ευαισθησίας κοινωνικής και λέμε και ρητορεύουμε κτλ. Συνέβαινε με όλους τους ρήτορες, συνέβαινε αυτό. Γι' αυτό μην πιστεύετε αυτούς που λένε πολλά. Να πιστεύετε αυτούς που λένε λιγότερα. Τα λιγότερα σημαίνουν περισσότερα. Έτσι. Λοιπόν, και το τελευταίο, ναι. Πράγματι αλλάξαμε από 26 Σεπτεμβρίου μαζί με τον Κυριάκο Χερακάκη το σύστημα με τις εξετάσεις τα ΚΕΠΑ και πήγαμε σε ψηφιακές εξετάσεις, στα ψηφιακά ΚΕΠΑ. Τι σημαίνει? Δύο πράγματα βασικά. Ότι όλη η διαδικασία είναι ψηφιακή από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις σε όλα αυτά τα επιμέρους καταστήματα κλπ. Μόνο η εξέτασή σου την ημέρα που εξετάσεις και την γνωμάτευση των γιατρών θα πρέπει να πας εκεί. Και επίσης η γνωμάτευση είναι ενιαία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή μπορεί να θες μια φορά να πάρεις σύνταξη, την άλλη επίδομα, την άλλη κάποιο άλλο ωφέλημα να έχεις από το δημόσιο, εδώ η εξέταση ισχύει για όλες τις επιμέρους υπηρεσίες του δημόσιου. Είναι από τα παιδιά που μεγάλωσαν σε ορφανοτροφείο. Στο ορφανοτροφείο που ήταν υπό την εποπτεία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος όσο ήταν στην Βιωτία. Λοιπόν, και κάποια στιγμή αναφέρθηκε στην κυρία Μιχαηλίδου και την στόχευσή της, η οποία μάλιστα εδέχτηκε λιδωρία στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν είπε ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να βάλουμε κανόνες λειτουργίας στα ιδρύματα. Δεύτερον, είπε ο Φυσκαδουράκης, τώρα τα λένε δομές, αλλά για να μην παίζουμε με τις λέξεις, για ορφανοτροφία μιλάμε, τα οποία πρέπει να ανοίξουν προϊόντος του χρόνου κτλ. Δεν μπαίνω σε αυτό το πεδίο, αλλά επίσης έχει μια σημασία, γίνονται όλα κάτω από αυτό που λέμε πολλές φορές και το λέω επιθετικά, το κράτος των 97 δις και το οποίο πρέπει να προτρέπουμε να προσφέρει όλο και καλύτερες και περισσότερες υπηρεσίες. Κλείνοντας, ξαναγυρίζω στις συντάξεις. Σύνταξη χειρίας. Υπάρχουν παράπονα. Θα αυξηθεί, θα την κάνετε κάτι, δηλαδή υπάρχει ένα παράπονο ότι έχουν μειωθεί συντάξεις χειρίας. Είχαν μειωθεί οι συντάξεις χειρίας. Και τις αύξησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πότε τις αύξησε? Ένα μήνα πριν τις εκλογές. Και γιατί τις αύξησε? Τις είχε κόψει πρώτα με τον νόμο Κατρούγκαλου και επειδή είχε βγει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είχε δεσμευτεί ότι μετά τις εκλογές με τις τροποποιήσεις του νόμου Κατρούγκαλου θα είχαμε και τις αυξήσεις των συντάξεων, πριν τις εκλογές ένα μήνα έκαναν τις παρεμβάσεις αυτές, τις οποίες προφανώς και εμείς ψηφίσαμε και χειροκροτήσαμε. Λοιπόν, και κλείνω. Είμαστε λογιστές. Κάνουμε μια επίπονη προσπάθεια ψηφιοποίησης και απογραφής των εργαζομένων σε όλη τη χώρα. Η διαδικασία αυτή παρατάθηκε έως τις 20 Δεκάτου τρέχοντος έτους, χωρίς ουσιαστικές διευκρινήσεις από το Υπουργείο Εργασίας. Έχουμε μια παροχημένη και μη κωδικοποιημένη εργατική νομοθεσία. Η κατάκτηση των αντιών, μια διαδικασία η οποία έχει θέματα στην εφαρμογή της και πολύ δύσκολο να τα ψηφιοποιηθεί κλπ. Επ' αυτού μπορεί να γίνει κάτι. Ναι, που το έχω δώσει. Πρώτον, αύριο το πρωί, κατά σύντοση, νομίζω, εκδίδεται το προεδρικό διάταγμα για την κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας. Ούτε βαλτώντατε. Αν χάσετε αυτό που έκανε έτσι, περπατώντα την αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερον, θέλω να σα πω ότι είναι πράγματι έπρεπε να απογραφούν 2.410.000 εργαζόμενοι και 289.000 επιχειρήσεις. Μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου είχαν απογραφή, Νοεμβρίου είχαν ξεκίνησε η απογραφή 1η Νοεμβρίου, μέχρι τις 25 Νοεμβρίου είχαν απογραφή 500.000. Από τις 25 Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου είχαν απογραφή επιπλέον 1 εκατομμύριο. Συνολικά 1,5 εκατομμύριο. Την τελευταία μέρα 500.000. Με συγχωρείτε, τι ανάλυση να κάνουμε? Είμαστε τη τελευταία στιγμή. Γράφτηκε το 70% των επιχειρήσεων. Τώρα είναι το 70% των επιχειρήσεων. Όπως γράφηκε μέσα σε 30 μέρες το 70% των επιχειρήσεων, τα μαθηματικά του Δημοτικού λένε ότι το 30% μπορεί να εγγραφεί μέσα σε 20 μέρες. Αυτό είναι όλο. Και να με συγχωρήσουν οι φίλοι λογιστές, δεν το κάνουμε δωρεάν, πληρώνονται. Πληρώνονται. Κάνουμε ένα καλύτερο χρόνο προγραμματισμό, διότι εγώ
η Γενική Γραμματέας, όλη η ομάδα του Υπουργείου Εργασίας, η κυβέρνηση. Στο τέλος είμαστε υπόλογοι αν θα εφαρμόσουμε τις μεταρρυθμίσεις μας. Διότι δεν νομίζω να μας κλάψει κανένας διαμαρτυρόμενος εάν στο τέλος πάμε σε εκλογές και δεν έχει προχωρήσει η ψηφιακή κάρτα. Τι θα πω εγώ δηλαδή στον Πρωθυπουργό και τι θα πω στους πολίτες. Ότι για να μην δουλέψουν λίγο παραπάνω οι λογιστές καθυστερήσαμε την εφαρμογή ενός τόσο σημαντικού μέτρου. Όχι. Είμαστε κυβέρνηση των μεταρρυθμίσεων και κοιτάζουμε τους πολλούς ανυπεράσπιστους Έλληνες. Και αυτό είναι η κοινωνική πολιτική. Κοιτάξτε, έχω ψηφοφόρους λογιστές και ψηφοφόρους φαρμακοποιούς είχα το 2014 και θυμάστε τι σας λέω. Που κάνανε τα εκλογικά τους κέντρα, πώς θα λένε, τα φαρμακεία τους εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ και είχαν βάλει τη φωτογραφία μου και τη φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη. Αλλά νομίζω ότι όπως και τότε εφαρμόσαμε μια μεταρρυθμιστική πολιτική, έτσι και τώρα εφαρμόζουμε μια αντίστοιχη μεταρρυθμιστική πολιτική, δεν μπορούμε να κοιτάμε τις επιμέρους ομάδες πίεσης. Πρέπει να κοιτάζουμε τους πολλούς. Θέλουμε να είμαστε κυβέρνηση των πολλών. Κλείνω. Είναι ανοιχτός ο ΕΦΚΑΣ σε στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα. Προφανώς. Αυτό είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Πέρασε πέρσι τον Φεβρουάριο και είμαστε στη φάση της εφαρμογής. Ήδη προχωρούμε για τη δημιουργία της ανώνυμης εταιρείας ακινήτων του ΕΦΚΑ. Έχει πάει στην ΕΑΔΣ, την ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων, ο κανονισμός προμηθειών του ΕΦΚΑ, που ο νόμος του δίνει παραπάνω ευελιξίες για να μην περιμένουμε με τα χρόνια τα φωτοτυπικά και τα κομπιούτερ κτλ. Και θα προχωρήσουμε στη ρύθμιση έτσι ώστε οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές του ΕΦΚΑ να μπορούν να προέρχονται και από τον ιδιωτικό τομέα. Για κάποιες διευθύνσεις και γενικές διευθύνσεις, παραδείγματος χάρη για τις γενικές διευθύνσεις των συντάξεων, των εισφορών, λόγω εμπειρίας θα είναι μόνο δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά για τις υπόλοιπες θέσεις που δεν απαιτείται καμιά ειδίκευση, προβλέπεται ότι ναι, θα μπορούν να είναι και από τον ιδιωτικό τομέα. Θα προχωρήσουμε αυτές τις μέρες. Θέλω να πω ότι έγινε δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε και χτες, προτέσμα, ήταν πρωτοσέλιδο και στην Καθημερινή, που λέει ότι ο κόσμος σε ένα ποσοστό 51% είναι υπέρ αυτής της μεταρρύθμισης και μόνο 20% απέναντι. Τι θέλω να πω, ότι ακόμα και οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν αυτή την αλλαγή. Και γιατί τη στηρίζουν, γιατί έχουν βασανιστεί από την ελληνική δημόσια διοίκηση. Δεν θέλω να στραφώ εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων γιατί βλέπω ανθρώπους που κάθονται και ξενυχτάνε μαζί μας. Αλλά η εικόνα, η συνολική, δεν είναι κάτι το οποίο ικανοποιεί τους πολίτες και γι' αυτό ξεκινήσατε και όπως ξεκινήσατε τη συνέντευξή σας. Με τα παράπονα που σας έρχονται στα ραδιόφωνα, δεν είναι κατά φαντασία, τα ζείτε κάθε μέρα και τα ζω κι εγώ. Λοιπόν, ο στόχος είναι ναι, να αξιοποιήσουμε τους καλούς δημοσίους υπαλλήλους, να δώσουμε μπόνους στους καλύτερους και δίνουμε. Στον ΕΦΚΑ δίνουμε και θέλουμε να δώσουμε και στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να εξυπηρετεί το πολίτης, να αυξηθούν οι ταχύτητες. Εγώ δεν μπορώ να το ανεχθώ και σε προσωπική βάση δηλαδή. Πήγα, έφαγα το κόστος, θυμάστε τις συνεντεύξεις που κάναμε με την Ολυμπιακή, με τον ΟΣΕ, με τη ΔΕΗ. Δεν θα μείνω με σταυρωμένα χέρια στον ΕΦΚΑ. Δεν θα μείνω. Θα προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά. Αυτή είναι η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού. Τα λέω με πάθος, αλλά τα ζω κάθε μέρα με πάθος. Να με συγχωρείτε γι' αυτό, αλλά από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό είναι η ζωή μου και λίγο η Πόπη και ο Γιάννης. Είναι που μια σας φύτω σας τόσο χρόνο. Δεν πειράζει. Που τόσο χαρτιτάκι συνήθεις. Είναι και η γνωριμία τόσο χρόνο, ξέρετε, που προχύπτει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητάω σε επόμενα αξιδιούς και κυρίους της κάτσης αυτής με τα συνεχεία ερωτήματα, αλλά θα μπορούσα να συνεχίσουμε κι άλλο. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό σαν ευχαριστώ. Στο 11,8%
10% το Σεπτέμβριο 2022. Ένας επιπλέον μισθός στην τσέπη όσο αναμείνονται με τον κατώτατο μισθό. Συνολική αύξηση 9,7%. Προστασία των εργαζομένων. Ψηφιακή κατεύθυνσης. Εγγύηση τους υποστηρίους. Κάνω και τον τυροκόμνο εγώ, ε. Κάνω και τον τυροκόμνο. Λοιπόν, Μανώλια, τα πούμε, ρε. Εντάξει. Thank you.